Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η σημερινή κατεπίγουσα συνεδρίαση. Και πριν δούμε το θέμα για το οποίο συγκληθήκαμε, να λάβω τις παρουσίες. Παρακαλώ, πώς βγαίνετε στις οθόνες. Ο κύριος Μεραμπελιώτης. Παρόν. Τον είδατε τον κύριο Μεραμπελιώτη. Ο κύριος Μπίλης. Δεν είναι μαζί μας προς το παρόν ο κύριος Μπίλης. Η κυρία Κανάρη. Παρούσα. Σας βλέπουμε, ωραία. Ο κύριος Καστής. Παρόν. Ωραία. Ο κύριος Τσακυριός. Παρόν. Εντάξει, κύριε Τσακυριέ. Ο κύριος Γρεκός. Παρόν. Ωραία. Ο κύριος Κοκκόνης. Παρόν. Εντάξει. Ο κύριος Παυλής δεν είναι μαζί μας από ό,τι βλέπω, έτσι. Όχι. Ο κύριος Ασβεστάς. Επίσης, δεν τον βλέπω κάπου. Ο κύριος Κουμπάρος. Το μικρόφωνο να ανοίξουμε, να ακουστείτε. Παρόν. Ωραία. Ο κύριος Μαυρουδής. Παρόν. Ωραία. Ο κύριος Κλήμης. Παρόν, παρόν. Ωραία, σας βλέπω. Ο κύριος Λουδιάς. Ο κύριος Λουδιάς. Δεν σας ακούω καθόλου. Παρόν, παρόν, αλλά δεν σας ακούω. Εμείς σας ακούμε. Για δείτε λίγο, μήπως να βγείτε έξω και να μπείτε ξανά. Αυτό προσπαθώ να κάνω, ναι. Πώς τον ακούσα αυτό. Ωραία, και θα επανέλθω. Αν είναι, για να ανοίξετε και την κάμερα, γιατί δεν έχω δει τίποτα. Και ο κύριος Καραπάτης είναι εδώ μαζί μου. Δεν μπορώ, δεν βλέπω τίποτα. Οπότε βγείτε και ξαναμπείτε. Βγείτε και ξαναμπείτε, παρακαλώ. Α, τώρα ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Λουλουδιάς, ο κύριος Μουντάκης, ναι. Ο κύριος Παλαμπουγιού. Παρόν. Ναι. Τον κύριο Καραμπάτη τον είδαμε κιόλα. Ο κύριος Τραμπούλης. Δεν είναι μαζί μας προς το παρόν. Ο κύριος Ροκάκης. Κύριος Ροκάκη, μας ακούτε? Παρόν, κυρία Πρόεδρε. Ωραία. Ο κύριος Διαμαντάρας. Δεν έχει κάνει ακόμα σύνδεση. Εντάξει. Θα κάνει σύνδεση. Όταν θα συνδεθεί θα βάλω παρουσία. Και η κυρία Καρπαθάκη. Παρούσα. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με το να καθώς πρέπει να αποφασίσει μάλλον το σώμα, τον κατεπήγον χαρακτήρα του θέματος, για το οποίο σήμερα συγκληθήκαμε. Ο κατεπήγον λοιπόν χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στην καταληκτική προθεσμία έγκρισης του σχέδιου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Λέρου, του τοπικού σχέδιου διαχείρισης, έτσι που είναι ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιουλίου του 2021. Να ανοίξουμε τα μικρόφωνα και να αποφανθούμε για τον κατεπήγον χαρακτήρα. Συμφωνούμε, συνάδελφοι, ότι είναι κατεπήγον ο χαρακτήρας? Συμφωνούμε. Συμφωνούμε λοιπόν. Συμφωνούμε. Ωραία, ομόφωνα. Οπότε να ξεκινήσουμε με το σχολιασμό του θέματος, έτσι. Να δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο και μετά να προχωρήσουμε σε απόφαση. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, ενημερώστε το σώμα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το επικαιροποιημένο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Λέρου εκπονείται στο πλαίσιο της αναθεώρησης του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε καταρτιστεί το 2015 σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος εθνικού σχεδιασμού με σκοπό να ενσωματώσει το νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Συντάσσεται δε κατ' εφαρμογή του νόμου 4685 του 20 και του πρόσφατου νόμου 4819-2029, άρθρο 291, βάσει του οποίου η κατάρτιση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί πλέον θεσμική υποχρέωση των Δήμων και προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων των ΟΤΑ πρώτου βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Θέλω να τονίσω την σημασία, πέραν των άλλων, του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του κάθε Δήμου, διότι χωρίς το τοπικό σχέδιο, εγκεκριμένο από το ΔΣ,
δεν μπορεί κανένας Δήμος να συμμετέχει σε κανένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Οπότε εφιστώ την προσοχή όλων των συμβούλων για την, αφού πρώτα λυθούν οι οποιασδήποτε απορίες υπάρχουν, αν υπάρχουν, να ψηφίσετε το τοπικό σχέδιο, ούτως ώστε να μπορεί να ενταχθεί ο Δήμος μας και σε οποιοδήποτε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, αλλά και να υπάρχει πιστή εφαρμογή του τοπικού σχεδίου προς το συμφέρον της κοινωνίας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο. Υπάρχει κάποιο ερώτημα? Βλέπω ότι δεν έχουμε κανένα ερώτημα. Οπότε προχωράω στη ψηφοφορία. Λοιπόν, θεωρείτε ότι... Να ανοίξουμε τα μικρόφωνα καταρχάς, κύριε Σπανέ. Θεωρείτε ότι πρέπει να πάω ονομαστικά ή συμφωνείτε? Συμφωνούμε, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνούμε. Ορίστε. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνούμε όμορφωνα. Αν θέλετε... Γεια σας, καλημέρα σε όλους. Μιλάει κανείς και δεν ακούω, δεν ξέρω. Ναι, εγώ. Κύριος Φιλιππίδης. Ναι. Κύριε Φιλιππίδη, τι θέλετε? Έχω παρατηρήσει το τοπικό σχέδιο, αν θέλετε να εισλάβετε υπόψη. Είναι κάτι που αφορά την ψηφοφορία, επειδή έχουμε ήδη μπει σε αυτή. Φίξετε, κατά, δεν για σας ακούω. Και παρατηρήσει. Αν θέλετε. Σας ακούσουμε. Να σας ακούσουμε, ναι. Έχει ψηφιστεί από το Σεπτέμβριο ο νόμος 185α, είναι το εθνικό σχέδιο διαχείρισης προβλημάτων. Για τη Λέρο, αν πάμε στη σελίδα 252, θα δούμε ότι προβλέπει το εθνικό σχέδιο μονάδα κατάστασης βιολογικών αποβλήτων. Άρα, εδώ, στο τοπικό σχέδιο, δεν βλέπω να το αναφέρει. Ένα αυτό. Δεύτερο. Λέει κάπου το τοπικό σχέδιο, το εθνικό σχέδιο λέει ότι αν στον τόπο που θα ψηφιστεί ένα τοπικό σχέδιο υπάρχουν ανενεργά λατομεία, που εμείς έχουμε δύο αυτή τη στιγμή, ένα στο Ξηρόκαμπο και ένα στο Παρθένες, το πούμε έτσι, θα πρέπει να μπουν μέσα στο τοπικό σχέδιο, έτσι ώστε να γίνει μερική αποκατάσταση μεταφέροντας εκεί προϊόντα εξ καφών, οτιδήποτε. Άρα πρέπει να προληφθεί και αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση των λατομείων μέσα από το τοπικό σχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα. Λέει κάποια πράγματα που ένα δεν βρίσκουν σύμφωνο. Ας πούμε, θέλει να μπουν 12 δημόσιες κλίσεις με πόσιμο νερό, που αυτό με το πορβολινό όχι δεν γίνεται. Εντάξει, εμείς έχουμε 17 φαλατώσεις που μπορεί ο καθένας να πάρει πόσιμο νερό. Έχει πολύ λίγα χρήματα και όλα τα χρήματα βγαίνουν από δύο σπόρους για τον εξυγχρονισμό της υπηρεσίας καθαριότητας. Μιλάμε για ένα σχέδιο 10 εκατομμυρίων και έχει μόνο για ένα περνοτοφόρο. Εγώ θα ήθελα να μπουν περισσότερα χρήματα σε αυτόν τον τομέα, διότι πονάμε σε αυτό. Και μάλιστα, πώς θα γίνει το 2025. Λες και σήμερα είμαστε άψογοι εμείς και μέχρι το 2025 τα οχήματα αυτά θα μπορούν να κάνουν αυτά που λέει το σχέδιο αυτό. Τέλος πάντων, θα ήθελα περισσότερες δομές. Αυτές τις παρατηρήσεις έχω να πω, αν θέλετε να τελειώσω. Κύριε Φιλιππίδη, αυτά που λέτε τώρα είναι επιπρόσθετα πράγματα τα οποία θεωρείτε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο τοπικό σχέδιο? Ναι, διαβάζω το τοπικό σχέδιο. Ωραία. Από τη στιγμή που είστε υπηρεσία, με συγχωρείτε λίγο. Από τη στιγμή που είστε υπηρεσία και δώσαν περιθώριο 2 μέρες για να διαβάσετε όλοι αναλυτικά το τοπικό σχέδιο, γιατί δεν το καταθέσατε ως υπηρεσία συμπληρωματικά να το αποστέλναμε στους δημοτικούς συμβούλους? Και τώρα, εν ώρα συνεδρίασης, μας λέτε αυτά. Εν ώρα ψηφοφορίας και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δηλαδή, μου προκαλεί εντύπωση. Τι έκανε η υπηρεσία αυτές τις μέρες? Το τοπικό σχέδιο το πήρα εγώ προχθές το βράδυ. Προχθές το βράδυ, αλλά μας λέτε σήμερα, εν ώρα συνεδρίασης. Για να διαβάσει 150 σελίδες, θέλει ένα χρόνο. Γιατί δεν τα λέγατε νωρίτερα, να τα αποστέλναμε και εγγράφω στους συναδέρφους?
τι να σας πω. Εμένα... Άσε μια μέρα μέσα. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα αν πρέπει να συμμεριληφθούν αυτά που... Λοιπόν, βλέπω ότι ζητάει ο κύριος Γρεκός το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήμασταν στη διαδικασία της ψηφοφορίας, αλλά επειδή έκανε την παρέμβαση ο κύριος Φιλιππίδης, λέω, θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία ή μπορώ να πω κάτι επί του θέματος. Τώρα... Τι να σας πω, το λογικό είναι, και δεν είναι και ο νομικός σύμβουλος μέσα από τον πήρα τηλέφωνο και θα μπει σε λίγο, έτσι. Το λογικό είναι εν ώρα ψηφοφορίας να συνεχίζει την ψηφοφορία. Δεν μπορεί να διακόπτει την ψηφοφορία, γιατί ξαφνικά έχουμε νέες πληροφορίες. Λοιπόν, και απορώ γιατί η υπηρεσία δεν ενημέρωσε νωρίτερα. Μην απορείτε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να απορώ. Βέβαια, σε μια μέρα μέσα καταπέμπει την υπηρεσία. Λοιπόν, σε μια μέρα έχουμε μέσα, ένα δεδομένο... Δεν σας άκουσα, κύριε Φιλιππίδη. Απλά εγώ αναρωτήθηκα από τη στιγμή που έχετε τις παρατηρήσεις. Δεν μπορεί η υπηρεσία να την αξιολογήσει. 150 σελίδες. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσατε πριν τη συνεδρίαση να ενημερώσετε. Λοιπόν, απλά θα ήθελα να ξέρω τώρα τι γίνεται. Συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Αυτά, λοιπόν... έχετε μπροστά σας το τοπικό σχέδιο όπως σας αποστάλθηκε και ψηφίσουμε βάσει αυτού, αν συμφωνείτε ή όχι. Εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Γιατί λοιπόν, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε τις παρατηρήσεις του κ. Φιλιππίδη. Όχι, να τις φέρουμε άμα να τις μελετήσουμε και να ξανάρθουμε αύριο. Λοιπόν, αρχίσαμε. Να κάνουμε ακόμα μια συνεδρίαση. Έδωσα περιθώριο. Με συγχωρείτε. Είναι και ο κύριος Έλληνας, βέβαια. Θα μπορούσε να θα μιλήσει ο κύριος Έλληνας να μας διευκολύνει. Ναι. Αλλά δώσαμε δύο μέρες γι' αυτό το λόγο περιθώριο και ξαφνικά είναι ώρα ψηφοφορίας προκύπτουν μια δεδομένα. Αν μην τι άλλο... Ο κύριος Έλληνας το έχει πάρα πολύ καιρό το σχέδιο. Μου επιτρέπετε. Να μας διευκολύνετε, κύριε Έλληνα, γιατί δεν ξέρω πώς έρχονται οι ανατροπές ξαφνικά. Η αλήθεια είναι, ότι... Μ' ακούτε? Σας ακούω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι και εγώ πριν τρεις μέρες ήρθε το email μου για το τοπικό σχέδιο. Το έχω μελετήσει όσο μπορούσα. Απλώς σας κάνω μια, πώς να το πω, μια ενημέρωση στο εξής. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον μελετητή, τον Αργύρη, και του λέω εάν είναι διαθέσιμος, αν υπάρχει κάποια απορία να μπει στην συνεδρίαση και να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση ή ενημέρωση χρειαστείτε. Αν μου το επιτρέπετε αυτό, τον παίρνω τηλέφωνο και λύνει τις απορίες που έχει ο Γιώργος για να ξεκαθαρίσει. Δεν είχαμε απορίες. Οι απορίες είναι από την υπηρεσία. Ωραία. Εγώ δεν είχα ενημέρωση για τις απορίες. Ούτε εμείς είχαμε ενημέρωση. Τώρα τα ακούσαμε. Όπως τα ακούσατε εσείς, τα ακούσαμε και εμείς. Καμία ερώτηση. Εγώ εκτιμώ ότι αν ήταν νωρίτερα η ενημέρωση, θα είχα ήδη την απάντηση. Γι' αυτό και τώρα την άκουσα. Ότι δεν θα ξεκινούσαμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πώς... Στην ψηφοφορία, Μαρία, εσείς είπατε λίγο. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω την ψηφοφορία και ό,τι θέλετε αποφασίζετε. Λοιπόν... Ό,τι θέλουμε. Είναι όσο σπουδαία. Ας λάβουμε υπόψη. Είχα ξεκινήσει ήδη την ψηφοφορία. Μου επιτρέπετε. Ορίστε, κύριε. Συγγνώμη. Μου επιτρέπετε. Όχι, δεν επιτρέπουμε. Μάρια, δεν θα είμαστε στην ψηφοφορία. Εγώ αποφασίζω. Αυτό λίγο, σε παρακαλώ. Εντάξει, το ξέρω τι πες. Κύριε Πρόεδρε, ποιος είναι που φωνάζει μέσα στην ώρα της συνεδρίασης? Όχι, φωνάζει. Εγώ είμαι αυτή που αποφασίζω. Ποιος φωνάζει την ώρα της συνεδρίασης έτσι? Λοιπόν, είναι εύλογο να φωνάζει ο καθένας από τη στιγμή που ξεκινάει μία ψηφοφορία και υπάλλος ξαφνικά ενημερώνει για πράγματα τα οποία θα μπορούσατε να έχετε ενημερώσει νωρίτερα. Δεν είναι εύλογο να φωνάζει. Θα μπορούσατε να πάρετε ένα τηλέφωνο πριν να είμαστε ενημερωμένοι να τα πούμε. Δώσετε δύο μέρες περιθώριο. Λοιπόν, να γίνει μία σύσκεψη. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, γιατί δεν πήρατε πριν, ενημερώστε. Και περιμένατε την ώρα της ψηφοφορίας. Μα δεν είναι. Αυτό είναι το εύλογο ερώτημα. Είχατε πει δύο μέρες καιρό. Αφήστε τις δύο μέρες. Ξέρατε πάρα πολύ. Τρεις μέρες πριν να ξέρετε. Ήσασταν και στο συμβούλιο.
Λοιπόν, θα προχωρήσω στην ψηφοφορία και να διατυπωθεί. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ. Δεν είναι δικαιολογίες αυτές, θα μπορούσατε να είχατε ενημερώσει. Αν θέλατε να κάνετε παρατηρήσεις, πριν ξεκινήσει καν η ψηφοφορία του σώματος. Πριν είπα, θέλει κανείς να πει κάτι, ούτε σηκώσατε το χέρι να πείτε. Και ενώ ξεκινάω την ψηφοφορία, πεντάγεστε και λέτε παρατηρήσεις. Αν μην δει άλλο, και μου λέτε για τρεις μέρες όταν ήσασταν παρόν και στο προηγούμενο συμβούλιο. Προχθές. Λοιπόν, ήσασταν παρόν. Ξέρατε. Χωρίς να έχω την. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε Φιλιππίδη, εντάξει. Λοιπόν, εγώ προχωράω κανονικά στην ψηφοφορία. Σας έχει αποσταλεί το τοπικό σχέδιο και παρακαλώ να αποτυπώσετε την άποψή σας βάσει αυτού. Λοιπόν, κύριος Μεραμπελιώτη. Εγκρίνεται. Η κυρία Κανάρη. Δεν άκουσα. Ναι, ναι, εγκρίνεται. Ναι, είπατε. Ο κύριος Καστής. Δεν τα εγκρίνουμε. Είπατε ναι. Ναι, ναι. Ωραία, γιατί δεν ακούστηκε καλά. Ο κύριος Αγγυριός. Ναι, ναι. Ναι. Βγήκατε στην οθόνη, φανήκατε. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Γκρεκός. Εγκρίνεται. Και εσείς, ναι. Ο κύριος Κοκκόνης. Εγκρίνεται το κατατέθεν. Βγείτε. Εγκρίνεται. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Κουμπάρος. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Ναι. Ναι και εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Μαυροδής είναι εκεί. Ναι, εγκρίνεται. Και εσείς εγκρίνετε. Ο κύριος Κλήμης. Εγκρίνεται, ναι. Εγκρίνεται, λέτε. Ο κύριος Λουλουδιάς. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Ο κύριος Μουντάκης. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Ο κύριος Καραμπάτης. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Ο κύριος Σωροκάγης. Ναι. Η κυρία Καρπαπάκη. Ναι. Ο κύριος Μπαλαμπουγιούκ. Ναι. Και εγώ ναι. Οπότε ομόφωνα, έτσι. Ομόφωνα, λοιπόν, εγκρίνεται το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Λέρου. Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να πω, ο κύριος Τραμπούλης είναι εμπλόταξη, δεν αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν βρίσκεται κοντά μας. Δεν είχα κάποια ενημέρωση, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, κλείεται η συνεδρίαση. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό απόγευμα.